κατάσταση σήμερα είναι λίγο καλύτερη από ό,τι ήταν πριν 10 χρόνια. Δηλαδή, έχουν γίνει κάποια βήματα προς την διευθέτηση του ζητήματος. Παρόλα αυτά, δεν είναι αυτό που θέλουμε. Δηλαδή, όταν έγινε η ανάρτηση του πίνακα των δικαιούχων ασφάλισης, μείναν έξω το 80% των ασφαλισμένων. Αυτοί οι άνθρωποι σύρονται σήμερα σε δικαστήρια, σε δικαστικές αίθουσες και εξουθενώνονται και οικονομικά και ψυχολογικά, προκειμένου να αποδείξουν ότι ήταν ασφαλισμένοι, ότι είχαν συμβόλαιο. Είναι κάτι αδιανόητο, δεν έχει συμβεί σε καμία πολιτισμένη χώρα του κόσμου και είμαστε σε μια κατάσταση η οποία σήμερα έχει να κάνει με κάποιους ανθρώπους που έχουν πάρει προκαταβολές έναντι των οφειλών τους από την εκαθάριση. Αυτοί έχουν πάρει ή 5% ή 9%. Οι ασφαλισμένοι της Commercial έχουν πάρει αρκετά περισσότερο, γιατί η Commercial είχε περιουσία, κάτι αποδεικνύει ότι δεν έπρεπε να κλείσει αυτή η ασφαλιστική εταιρεία. Και οι υπόλοιποι βρίσκονται στα δικαστήρια για να βρουν το δίκιο τους. Αυτό το οποίο εμείς ζητάμε σήμερα είναι η άμεση ενεργοποίηση του εγκυητικού κεφαλαίου ζωής, ενός νόμου που δημιουργήθηκε το 2010 και επιτρέπει σε αυτούς τους ασφαλισμένους να πάρουν από το εγκυητικό κεφάλαιο το 70% των χρημάτων που τους οφείλουν. Στους πίνακες δικαιούχων είναι περίπου 70.000 άτομα. Αυτοί που είναι απ' έξω είναι 180.000 άτομα. Και διεκδικούν, όπως σας είπα, μέσω της δικαστικής οδού την είσοδό τους στους πίνακες δικαιούχων. Όχι όλοι βέβαια, γιατί κάποιοι είχαν μικρότερα ποσά να πάρουν και τα εγκαταλείψανε. Δεν θέλουν να μπουν σε χρονοβόρες ή κοστοβόρες δικαστικές διαμάχες. Υπάρχουν όμως σήμερα άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολλά χρήματα και έχουν μείνει έξω από την διαδικασία, δεν έχουν ενταχθεί στους πίνακες δικαιούχων και αυτοί διεκδικούν τα χρήματά τους. Πρόκειται για πολλές χιλιάδες κόσμο, δεν μπορώ να σας πω ακριβώς πόσοι είναι. Εγώ μπορώ να σας πω ότι τα μέλη του συλλόγου μας, τα 5.500 μέλη του συλλόγου μας, όλα έχουν κάνει προσφυγές στη δικαιοσύνη προκειμένου να αποζημιωθούν και περιμένουμε εφετειακές αποφάσεις οι οποίες έχουν βγει βέβαια αρκετές, έχουν δικαιώσει τα μέλη μας και περιμένουμε ακόμα πολλές ακόμα να τέλεσε δική σου. Ασφαλιστική σύμβουλη, προφανώς μιλάτε για το πρώτης ανάκλησης των ασφαλιστικών εταιριών. Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις που διερευνούνται για απάτη και για εξαπάτηση ασφαλισμένων. Έτσι. Αυτές βρίσκονται στη δικαιοσύνη, μερικές έχουν τελεσιδικήσει και έχουν δικαιωθεί κάποιοι ασφαλισμένοι. Βεβαίως, μιλάμε για περιστατικά μεμονωμένα και ελάχιστα περιστατικά. Η συντριπτική πλειοψηφία των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών φυσικά δεν έχει καμία ευθύνη. Οι άνθρωποι κάνανε τη δουλειά τους. Ως την τελευταία στιγμή είχαν την άδεια να πουλάνε τα προϊόντα της ασπής πρόνοια. Δεν έγινε ανάκληση της δυνατότητας να απολυθούν προϊόντα. Οπότε οι εργαζόμενοι και οι ασφαλιστές της ασπής πρόνοια δεν έχουν κάποια ευθύνη όσον αφορά την πώληση των προϊόντων. Αυτό είναι μια διασταλτική ερμηνεία που έχει δώσει η εκαθάριση. Όχι η παρούσα εκαθάριση, η παρελθούσα εκαθάριση και αποφάσισε, σε εισαγωγικά, ότι κάποια συμβόλαια δεν ήταν ασφαλιστικά. Λες και αγοράζανε προϊόντα από pet shop ασφαλισμένοι. Έτσι. Και τα θεώρησαν επενδυτικά ή οτιδήποτε άλλο. Παρ' όλα αυτά, όλοι οι ασφαλισμένοι έχουν στα χέρια τους ασφαλιστήριο συμβόλαιο, το οποίο είχε εγκριθεί είχε αδειοδοτηθεί από το Υπουργείο Εμπορίου και πωλούταν κανονικά στην αγορά. Δεν μπορεί, αν υπήρχαν παρατυπίες όσον αφορά αυτά τα συμβόλαια και δεν κυκλοφορούσαν με τον τρόπο που έπρεπε, αυτό δεν είναι θέμα των ασφαλισμένων. Και γι' αυτό είναι ανήθικο και άτιμο να μένει κόσμος έξω, επειδή δήθεν
το ενημερωτικό φυλάδιο που κατέθεσε η Ασπής Πρόνοια στο Υπουργείο Εμπορίου ήταν παράτυπο. Μα το Υπουργείο Εμπορίου είχε ήταν ο ελεκτρικός μηχανισμός. Δεν ήταν ασφαλισμένος. Και γι' αυτό το λόγο φωνάζουμε σαν σύλλογος όλα αυτά τα χρόνια για την δικαίωση αυτών των ανθρώπων που αδίκως είναι έξω από τους πίνακες. Υπάρχουν ευθύνες από την αρχή μέχρι το τέλος όλων των κυβερνήσεων. Αρχικά γιατί δεν δόθηκε η απαραίτητη πρόνοια έτσι ώστε να μην κλείσει η ασπής, όπως γίνεται σε όλα τα πολιτισμένα κράτη του κόσμου. Και μετέπειτα έπρεπε, αφού την κλείσαν την ασπής πρόνοια, έπρεπε τάχιστα να προνοηθούν διαδικασίες έτσι ώστε να γίνει μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου ζωής εν λειτουργία. Έτσι ώστε να μην γίνει αυτό το πλιάτσικο που έγινε στο χαρτοφυλάκιο. Έτσι, και να γίνει διαγωνισμός για την αναδοχή 3 χρόνια μετά την ανάκληση. Αυτό είναι αδιανόητο. Τότε δεν είχε μείνει κανένας ασφαλισμένος μέσα στο χαρτοφυλάκιο της ασπής. Είχαν μείνει μόνο όσοι δεν μπορούσαν να μεταφερθούν, είτε οι άρρωστοι, οι ηλικιωμένοι, άνθρωποι με ανήκεστες βλάβες υγείας, αυτοί που παίρναν συντάξεις αναπηρίας, αυτοί που είχαν καταθέσει εφάπαξ ασφάλιστα. Όλοι οι υπόλοιποι φύγανε. Και αυτό δεν έπρεπε, έπρεπε να έχει αποτραπεί εξ αρχής, έπρεπε να γίνει διαγωνισμός για την αναδοχή αμέσως μόλις έκλεισε η ασπής πρόνοια ή δυνατόν πριν κλείσει. Η ασφαλιστική αγορά έπρεπε να δράσει αμέσως μόλις έκλεισε η ασπής. Δεν έπρεπε να αφήσει αυτό το θέμα να γίνει ένα απόστημα στα πλευρά της ασφαλιστικής αγοράς. Όπως θα δούμε, όπως απολογιστικά έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια, η ασφαλιστική αγορά ταλαιπωρείται και ταλαιπωρείται γιατί δεν έκλεισε το ζήτημα της ασπής έγκαιρα. Θέλω να σας πω το εξής. Αν η ασφαλιστική αγορά φρόντιζε να γίνει άμεσα η αναδοχή, αντί να κοιτάξουν οι ασφαλιστικές εταιρείες να κληρονομήσουν τα αποκαίδια της ασπής πρόνοια και της commercial value, αν φρόντιζαν να σώσουν τις εταιρείες αυτές, τότε μπρος στην κατάρρευση όλων των θεσμών όλων των οικονομικών θεσμών που συνέβη μετά από το 2010 και μετά, δηλαδή καταρρεύσαν οι τράπεζες, η πίστη στις τράπεζες, η πίστη στην οικοδομή, η πίστη στη γη, στα ομόλογα, στο χρηματιστήριο, τα πάντα καταρρεύσαν. Η ασφαλιστική αγορά θα είχε μείνει η μόνη αξιόπιστη, ο μόνος αξιόπιστος οικονομικός πυλώνας. Παρ' όλα αυτά το ζήτημα της ασπίδας καταράκωσε και το ανάστημα της ασφαλιστικής αγοράς που ως τότε ήταν ακέραιο. Έχουν λοιπόν ευθύνες οι ασφαλιστικές εταιρείες, θα μπορούσαν να δράσουν και θα μπορούσαν να δράσουν και τώρα μάλιστα, προωθώντας τις λύσεις που προτείνουμε, έτσι ώστε το ζήτημα να κλείσει και να κλείσει αυτή η πληγή και να πάμε στην επόμενη μέρα που θέλει και η ασφαλιστική αγορά, που θέλει και η ασφαλιστική αγορά να προωθήσει. Υπάρχουν ασφαλιστές που οφείλουν, έχουν χρεωστικά με την ασπής πρόνοια. Δηλαδή είχαν πάρει κάποιο δάνειο, το οποίο δεν εξοφλήθηκε και έκλεισε η ασφαλιστική εταιρεία. Ή είχαν πάρει κάποια ποσά έναντι στόχων. Βέβαια εδώ πέρα υπάρχει ένα θέμα, γιατί ο στόχος για να πιαστεί πρέπει μια εταιρεία να λειτουργεί. Όταν έκλεισε η ασφαλιστική εταιρεία δεν μπορείς να ζητάς μετά τον στόχο, τον οποίο δεν άφησες κάποιον να τον πραγματοποιήσει. Άρα λοιπόν υπάρχουν χρήματα τα οποία οφείλονται από κάποιους ασφαλιστικούς συμβούλους, τα οποία πρέπει να επιστραφούν. Από ό,τι γνωρίζω, τα περισσότερα έχουν διακανονιστεί. Κάποια άλλα αφορούν μεγάλους μεσίτες και πράκτορες οι οποίοι χρεοκοπήσανε και η εκαθάρισης δεν θα μπορέσει να τα πάρει πίσω. Θα μπορούσε όμως να εκτελέσει διαταγές πληρωμών που έχουν οι ίδιοι οι μεσίτες, οι πράκτορες, έναντι τρίτων και δεν μπορούν να τα διεκδικήσουν γιατί βρίσκονται σε φρικτή οικονομική κατάσταση. Επίσης υπάρχει ένα άλλο ζήτημα σημαντικό. Υπάρχουν οι αμοιβές που οφείλονται στα διευθυντικά στελέχη της ασφαλιστικής εταιρείας, οι οποίοι δεν ασκούσαν διοίκηση, όπως κακώς εννοείται, και θα πρέπει και αυτοί οι άνθρωποι να αποζημιωθούν. Έτσι. Η διοίκηση ασκούσε στην ουσία το Διοικητικό Συμβούλιο με τον κύριο Ψωμιάδη, ο οποίος ήταν και ενός ανδρός αρχή στην ασπής πρόνοια. Thank you.
Υπάρχει International Life που έκλεισε πριν 2 χρόνια και είναι οι αποζημιώσεις έτοιμες. Δηλαδή ο κόσμος το επόμενο χρονικό διάστημα μπορεί να αποζημιωθεί. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για αυτή την εξέλιξη, γιατί σημαίνει ότι λειτουργήσαν οι μηχανισμοί και οι ελεκτικοί και οι αποζημιωτικοί σε αυτό το χρονικό διάστημα και θα πρέπει άμεσα και αυτοί να πληρωθούν. Όμως θα ήταν ηθικά ανεπίτρεπτο και μεγάλο επικοινωνιακό λάθος να προηγηθούν οι ζημιοθέντες της International έναντι των ζημιοθέντων της ΑΣΠΗΣ που ήδη περιμένουν 10 χρόνια. Σήμερα στην κατάσταση που έχουμε φτάσει, η μόνη λύση είναι η άμεση ενεργοποίηση του εγκυητικού κεφαλαίου ζωής. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τίποτα άλλο σήμερα, παρά για τη λύση η οποία θα δώσει ανάσα σε όλους αυτούς τους ζημιοθέντες και ταυτόχρονα θα αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση όσον αφορά την ανάκτηση του κύρους της ασφαλιστικής αγοράς. Αυτό είναι νομίζω που πρέπει να γίνει και θα πρέπει να δρομολογηθούν άμεσα οι διαδικασίες από αυτή την κυβέρνηση. Η προηγούμενη κυβέρνηση κολυσιέργησε πάρα πολύ πάνω σε αυτό το ζήτημα. Πιστεύουμε ότι αυτή η κυβέρνηση θα δώσει έμφαση στη λύση, γιατί δεν μπορεί να μιλάμε για ενεργοποίηση του δεύτερου πυλώνα των επαγγελματικών ταμείων και την ισχυροποίηση του τρίτου πυλώνα, αν έχεις ένα αγκάθι στα πλευρά σου, το οποίο βασανίζει περίπου 1 εκατομμύριο κόσμο.